φτιάξουμε μπάμιες με γαρίδες. Πολύ καλά ακούσατε, θα πάρουμε και θα συνδυάσουμε αυτή την υπερτροφή της μπάμιες μαζί με τις γαρίδες και θα ετοιμάσουμε το πιο μεσογειακό φαγητό που έχετε δοκιμάσει. Πολύ εύκολο, μόλις σε 20 λεπτά και θα είναι έτοιμο, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις μπάμιες με γαρίδες θα χρειαστούμε 1 κιλό γαρίδες νούμερο 1, αλάτι, πιπέρι, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 50 γραμμάρια ούζο, 1 κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας παλτέ ντομάτας, 1 κιλό μπάμιες μπαρμπαστάθης, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι δυόσμο και 1 τέταρτο από 1 ματσάκι μαϊντανό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλουμε ή μία κατσαρολίτσα ή ένα τηγανάκι αντικολλητικό που να παίρνει αρκετή ποσότητα φαγητού, το wok μου κάνει. Και βάζουμε πάνω στη φωτιά να κάψει αρκετά. Νομίζω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που ακούτε το συνδυασμό μπάμιες με γαρίδες, σωστά. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα φαγητό που είναι πάρα πολύ θρεπτικό της μπάμιες και θα βάλουμε μέσα αυτό το μεσογειακό touch με τις γαρίδες και το ούζο. Οπότε ουσιαστικά θα φτιάξουμε ένα μεζέ που παρόμοιο δεν έχετε δοκιμάσει. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις γαρίδες και τις αφήσουμε στην άκρη, γιατί δεν μπορούμε να βράσουμε τις γαρίδες για 20 λεπτάκια όσο ώρα θα βράσουμε το φαγητό μας. Καταλαβαίνετε, θα σκληρύνουν και δεν θα έχουν καμία ουσία. Οπότε, έχω γαρίδες εδώ πέρα καθαρισμένες και θα τις κόψω στη μέση. Κοιτάξτε, εδώ. Αυτή η συνταγή μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνεται σε περίοδο νηστείας, αλλά είναι μια συνταγή που πραγματικά μπορείτε να τη βάλετε στο μαγαζί σας ή στο σπίτι σας οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Γιατί όντως οι γαρίδες, άμα σκεφτούμε έτσι, τις περισσότερες φορές σερβίρεται σαν μεζές. Ουσιαστικά δίνουμε τόσα πολλά λεφτά για να φάμε κάτι τόσο πολύ λίγο. Σκοπός είναι να μάθουμε τις γαρίδες, να τις συνδυάζουμε με ένα φαγητό και να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Με αυτόν τον τρόπο που θα σας δείξω εγώ σήμερα, θα πάρετε όλη τη γεύση από τη γαρίδα, αυτή τη μοναδική γεύση που έχει, και ουσιαστικά θα ολοκληρώσετε με ένα ισορροπημένο φαγητό, γιατί θα έχουμε δίπλα μας τον υδατάνθρακα, τα λαχανικά μας, τις μπάμιες, που πραγματικά το ένα χρειάζεται το άλλο. Και οι μπάμιες χρειάζονται τις γαρίδες και οι γαρίδες χρειάζονται την μπάμια. Στο τέλος το φαγητό μας θα βγει φανταστικό, πάρα πολύ νόστιμο, σας το υπόσχομαι, και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Γιατί σε όποιον και να πείτε ότι έχω μπάμιες με γαρίδες, σίγουρα θα θέλει να δοκιμάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλει. Στην αρχή μπορεί να σας κοιτάξουν λίγο περίεργα, αλλά μετά θα πείτε ότι την είδα από τον Άκη τη συνταγή. Μετά θα πούνε εντάξει, θα τη δοκιμάσουμε, γιατί σίγουρα θα είναι πετυχημένη, θα πει. Ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ ψωνίστικο αυτό που είπα, αλλά δεν σας έδινα μια συνταγή που δεν είναι νόστιμη. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω βάλει λαδάκι στις γαρίδες, αρκετό ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Τελευταία στιγμή πάντα βάζουμε το αλάτι στις γαρίδες. Δεν θέλουμε να μείνει πολύ ώρα το αλάτι πάνω στις γαρίδες, γιατί τις αφυδατώνει, βγάζει όλη την υγρασία που έχουν και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Όπως βλέπετε, το τηγάνι μου έχει κάψει, αχνίζει και ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα τις γαρίδες. Ίσα-ίσα θα τις σοτάρω, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, να πάρουν ένα ωραίο άρωμα και θα τις αφαιρέσω. Δεν θέλω να τις ψήσω 100% στο τηγάνι. Θα τις ρίξω τελευταία στιγμή μέσα στις μπάμιες για να δώσουν όλη τη γεύση τους μέσα στο φαγητό μου. Οπότε δεν τις ψήνουμε 100%. Θέλω με το πάνω ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά, κοιτάξτε, να τις ανακατέψω μία, να πάρουν χρώμα και από την άλλη πλευρά. Και όση ώρα παίρνουν χρωματάκι, τι πρέπει να ρίξουμε μέσα? Σκόρδο. Σκόρδο και γαρίδες. Δύο υλικά που πραγματικά το ένα ολοκληρώνει το άλλο. Θέλω να πάρετε μία σκελίδα σκόρδο. Καλά, αυτή ήταν μεγαλούτσικη, οπότε θα πάρω τη μισή. Θα ψιλοκόψετε το σκόρδο, πάντα τελευταία στιγμή. Και κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα κάνω λίγο στην άκρη τις γαρίδες, εδώ. Θα ρίξω λίγο λάδι. Και πάνω εκεί πέρα που έχω κάνει τη μικρή λακκουβίτσα με το λάδι, θα ρίξω το σκόρδο μου. Εδώ. Κοιτάξτε, θέλω να σοτάρω το λάδι μαζί με το σκόρδο, να πάρει άρωμα το λάδι μου. Και μαζί με το σκόρδο, τι άλλο θα βάλω? Θυμαράκι. Αφήστε να αρωματιστεί το λάδι που υπάρχει μέσα. Όπως βλέπετε, οι γαρίδες δεν έχουν ψηθεί. Θα κάνω ένα καλό ανακάτεμα εδώ. Εδώ. Και κοιτάξτε τι υπέροχο χρώμα που έχουν πάρει οι γαρίδες. Ήτανε καυτό το τηγάνι, οπότε δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα άλλο. Τώρα, ήρθε η ώρα να σβήσουμε τις γαρίδες. Με τι?
Ουζάκι, φίλε μου. Δίνουμε. Περιμένουμε να πάρει φωτιά. Ουχου. Είναι το αγαπημένο μας σημείο. Όταν παίρνουν φωτιά οι γαρίδες και κατευθείαν αφαιρούμε από τη φωτιά. Ρίχνουμε σε ένα μπολάκι. Ακόμα καίνε. Σβήστε. Χρόνια πολλά, Διονύση. Λοιπόν, σβήνουμε τις γαρίδες και αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, το τηγάνι, όπως βλέπετε, είναι πάλι πίσω στη φωτιά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Συνεχίζουμε με περίπου 1 με 2 κουταλιές της σούπας λαδάκι, εδώ. Και συνταγή χωρίς κρεμμύδι δεν ξεκινάει ποτέ. Θέλω ένα κρεμμυδάκι, εδώ, χοντροκομμένο. Ωραίο κρεμμύδι αυτό, κόκκινο. Και ρίχνουμε το κρεμμύδι μέσα. Όπως βλέπετε, το σκόρδο το έβαλα μαζί με τις γαρίδες και το θυμάρι και το ούζο. Είχε και αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και το κρεμμύδι το βάζω στη συνταγή για τις μπάμιες τις κοκκινιστές που θα φτιάξω. Και έχω 2 υλικά μόνο που θα χρησιμοποιήσω για να ετοιμάσω το φαγητό μου. Λοιπόν, σουτάρω το κρεμμύδι εδώ και ήρθε η ώρα να προσθέσω τις μπάμιες μου. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μπάμιες μπαρμπαστάθης. Δεν χρειάζονται καθάρισμα και πλύσιμο. Μαγειρεύονται εύκολα και απλά απευθείας από την κατάψυξη. Αφήνω δίπλα τις μπάμιες μου και ήρθε η ώρα να προσθέσω τον πελτέ. Χρειαζόμαστε πελτέ ντομάτας. Εδώ. Θα σουτάρουμε λίγο τον πελτέ. Εδώ. Και μόλις σουτάρουμε τον πελτέ, θα σουτάρουμε λίγο και τις μπάμιες. Εδώ. Ανακατεύουμε. Και μόλις ανακατέψουμε καλά, ρίχνουμε και την ντομάτα μας μέσα. Ξανά ανακατεύουμε. Τι χρειάζεται να ρίξουμε, φίλε Διονύση? Αλάτι και πιπέρι. Φαγητό χωρίς αλατοπίπερο δεν γίνεται και θέλω να μην το λυπηθείτε. Βάλτε πιπέρι, βάλτε και αλάτι. Κλείνουμε το καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας, όχι πολύ, λίγο παραπάνω από τη μέση. Και περιμένουμε 15 με 20 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσουν οι μπάμιες και να ετοιμαστεί το φαγητό μας. Μετά από τα 15 λεπτάκια 20, θα ρίξουμε μέσα στις γαρίδες που έχουν τη γεύση από το ούζο, το θυμάρι και όλα τα υπόλοιπα και θα ανακατέψουμε για να ολοκληρωθεί το φαγητό μας. Στο τέλος θα βάλουμε και λίγο μαϊντανό, λίγο δυόσμο. Δεν σας λέω τι άλλο θα βάλω, γιατί ουσιαστικά θα σας δώσω τη συνταγή. Οπότε για να μην σας δώσω τη συνταγή, περιμένετε 5 λεπτάκια να σας δείξω ακριβώς τι κάνω. Οι μπάμιες είναι καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά τις βρίσκουμε κατεψυγμένες όλες τις εποχές του χρόνου. Οι καλές μπάμιες πρέπει να είναι μικρές και σφιχτές και να μην ξεπερνούν τα 7 με 10 εκατοστά. Όσο ρημάζουν, γίνονται πιο σκληρές και το χρώμα τους κυτρινοπό. Οι μπάμιες ξεκίνησαν να καλλιεργούνται στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, ενώ χρησιμοποιούνται ευρέως στη μεσογειακή κουζίνα. Οι Γάλλοι μάλιστα τις αποκαλούν ελληνικά κέρατα. Και μετά από 15 λεπτάκια, με 20 επαναλαμβάνω, μην πείτε ότι δεν το είπα πολλές φορές, είναι αναλόγως πόσο δυνατό είναι το μάτι σας. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε μέσα τις γαρίδες. Κοιτάξτε εδώ, το πιο εύκολο φαγητό ever. Και τώρα, σε όλο αυτό το ζουμάκι που έχει μείνει από κάτω, είναι η γεύση από τις γαρίδες, το ούζο, το θυμάρι και το σκόρδο. Παναγία μου. Είναι όλη η γεύση συμπυκνωμένη. Θα κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα. Το έχω να το κάνω έτσι, λέτε? Ή να το κάνω έτσι? Θα το κάνω έτσι για να μην λερώσω, γιατί μετά μου λένε ότι λερώνω. Εύκολο είναι να μαγειρεύεις. Σκοπός είναι να καθαρίζεις κιόλας, μου λένε. Αλλά δεν τους δίνω και πολύ σημασία. Λοιπόν, και μόλις ανακατέψουμε, κατευθείαν αποσύρουμε από τη φωτιά και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Για πείτε μου, υπάρχει πιο εύκολο φαγητό από αυτό? Κανένα. Λοιπόν, θέλουμε ένα ωραίο πιατάκι. Αυτό νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα ρίξουμε λίγο δυόσμο. Ο δυόσμος αγαπάει τις μπάμιες. Και οι μπάμιες αγαπούν το δυόσμο. Επίσης, ο δυόσμος αγαπάει σχεδόν όλα τα θαλασσινά. Αλλά όχι πάρα πολύ, όσο βλέπετε. Φρέσκο δυόσμο, ψιλοκόβουμε. Και επειδή θέλουμε χρώμα στο φαγητό μας, έχω και το μαϊντανό, που εκ των πραγμάτων πιο προβενσάλ γεύση, σκόρδο, μαϊντανό, ελαιόλαδο, δεν υπάρχει.
πούμε, σε άλλο ονομάζονται όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους. Οπότε ανακατεύουμε. Θα ρίξω το περισσότερο μέσα και θα κρατήσω ελάχιστο στο τέλος για να ρίξω από πάνω να μου δίνει μια φρεσκάδα. Χρειάζεται να ξανανακατέψω τα υλικά όλα. Παναγία μου. Και νομίζω πως σας έδειξα έναν πολύ ωραίο τρόπο για το πώς μπορείτε να κάνετε ιδιαίτερη τη νηστεία σας. Γιατί η νηστεία είναι η κατάλληλη περίοδος για να αποτοξινωθούμε, για να φάμε περισσότερα λαχανικά, αλλά συνήθως νομίζουμε ότι άμα κάνουμε κάτι τέτοιο δεν θα φάμε νόστιμα. Σήμερα σας απέδειξα με αυτή τη συνταγή ότι το νόστιμο έχει να κάνει καθαρά με τη φαντασία μας. Άμα έχουμε φαντασία, ένα φαγητό μπορεί να είναι πεντανόστιμο. Κοιτάξτε εδώ. Κόψαμε τις γαρίδες στη μέση, εντωμεταξύ με τόσες λίγες γαρίδες, σου δίνει την αίσθηση πραγματικά ότι τρως φαγητό με γαρίδες. Κοιτάξτε. Κόψαμε στη μέση, φαίνεται περισσότερη ποσότητα και είναι καταπληκτικό. Λίγο δυόσμο και λίγο μεϊντανό από πάνω φρέσκο. Λίγο πιπέρι. Και τι θέλει οπωσδήποτε αυτό το φαγητό. Φρέσκο, ελληνικό, παρθένο, ελαιόλαδο. Μην το λυπηθείτε. Είναι ένα λαδερό φαγητό που δεν το έχουμε κάνει λαδερό ως τώρα. Οπότε θα ρίξουμε φρέσκο το λαδάκι από πάνω. Και ουσιαστικά έχουμε το πιο superfood, πεντανόστιμο, γευστικότατο, μεσογειακό πιάτο. Τι είπα, Παναγία μου. Για τις μπάμιας με γαρίδες. Χαράσουμε με ένα μαχαίρι τις γαρίδες κατά μήκος στη μέση. Τις βάζουμε σε ένα μπολ και ρίχνουμε ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Στη συνέχεια τις σοτάρουμε σε ένα καυτό τηγάνι για 1-2 λεπτά και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο, βάζουμε στην άκρη τις γαρίδες στο τηγάνι, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο. Προσθέτουμε το θυμάρι και ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το ούζο και αφαιρούμε τις γαρίδες από τη φωτιά. Στο ίδιο τηγάνι, σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, τις μπάμιες και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε την ντομάτα κονκασέ, αλάτι, πιπέρι, καλύπτουμε το τηγάνι με το καπάκι και αφήνουμε τις μπάμιες να μαγειρευτούν σε χαμηλή φωτιά για 15 με 20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Στο τέλος, προσθέτουμε τις γαρίδες, ανακατεύουμε και αφαιρούμε από τη φωτιά. Ψιλοκόβουμε και ρίχνουμε τον δυόσμο και τον μαϊντανό, ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Μεγάλη μπουκιά λένε φάε, μεγάλη κουβέντα. Μην πεις. Αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να μην πω μεγάλη κουβέντα. Είναι καταπληκτικό φαγητό. Και φαντάζομαι αυτό το φαγητό σε ένα γκουρμέ εστιατόριο. Να πηγαίνετε και να σας λέγανε έχει μπάμιες με γαρίδες. Είναι σπεσιαλιτέ του μαγαζιού αυτού. Εσείς θα κάνετε, θα λέγατε «Α, θα δοκιμάσω γιατί είναι σπεσιαλιτέ και μου ακούγεται πολύ γκουρμεδιάρικο». Εγώ σας δίνω τη λύση για να φτιάξετε ένα γκουρμέ πιάτο στο σπίτι σας πραγματικά με το τίποτα. Το ούζο, το λαδάκι έτσι όπως το βάλαμε, τα μυρωδικά, οι μπάμιες, η ντομάτα, όλα συνδυάζονται τέλεια. Και για όποιον δεν του αρέσουν οι μπάμιες, αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψει.